Ο αθλητισμός, η ευεξία, η μακροζωία και η γαστρονομία ήταν τα στοιχεία που αναδείχθηκαν φέτος από την κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού Ναβαρίνο Challenge 2024 στις 18 με 20 Οκτωβρίου. Για 12η χρονιά, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων συμμετείχαν σε 63 δράσεις στην Κώστα Ναβαρίνο, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Κώστα Ναβαρίνο και W Κώστα Ναβαρίνο και στον Δήμο Πύλου Νέστορος. Στο 12ο Ναβαρίνο Challenge είχε πάνω από 4.000 συμμετοχές ηλικίας από 1 μηνών έως 72 ετών από 28 χώρες και 4 Ηπείρους. 10 χρόνια Ναβαρίνο Challenge. Κάθε χρόνο λέω πως δεν γίνεται να είναι και καλύτερο και όμως αυτή η διοργάνωση κάθε χρόνο είναι πιο μαγική. Φέτος πραγματικά συναντήσαμε τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού. Είμαστε ανάμεσά τους, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο, ο μεγαλύτερος στόχος που έχει επιτευχθεί είναι ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε όλο και περισσότερα παιδιά. Γιατί ξεκινώντας όλο αυτό, είπαμε ότι θέλουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι για την παιδική παχυσαρκία και τα έχουμε καταφέρει. Ήταν πολύ όμορφη διαδρομή. Πρώτη συμμετοχή δική μου σε αυτή τη διοργάνωση. Μου είχαν πει ότι έχει εναλλαγές στο τέρεν, ότι θα είναι πολύ όμορφα κλπ. Που κι εγώ σε σημεία που δεν μπορούσα να δω γύρω-γύρω, στεναχωριόμουν, που έπρεπε να κοιτάω κάτω. Δηλαδή και στην παραλία και στη συνέχεια που πηγαίνουμε παράλληλα με τη θάλασσα, μοναδική ομορφιά. Δεν το περίμενα, παρόλο ότι έχω κάνει ξανά προπονήσεις εδώ στην Πύλο και στη Βοηδοκοιλιά. Μου άρεσε πολύ και ότι ήταν ένας γρήγορος αγώνας, είχε και τη δυσκολία του μέσα στη Βοηδοκοιλιά, που αυτό το έκανε έτσι πιο ενδιαφέρον. Το συνέστημα που νιώθεις όταν τερματίζεις στο Ναβαρίνο Challenge είναι μοναδικό και φέτος νομίζω το ένιωσα πάλι το ίδιο. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως ανέφερα και στην ομιλία μου, δυστυχώς η χώρα μας μονοπολεί τις πρώτες θέσεις στην παιδική παχυσαρκία. Οπότε το να δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα στη νέα γενιά και στα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ραντεβού του χρόνου για τα 21, τα οποία τα αγαπώ και κάθε χρόνο μου λείπουν όταν δεν μπορώ να τα τρέξω. Πολύ ωραία διαδρομή, είχε πολύ ωραίο καιρό, είχε λίγο συννεφιά, λίγο δροσούλα, πολύ ωραίες συνθήκες. Εγώ σ' άρεσε, οπότε αν έχεις κάνει 400 μέτρα, όλα τα άλλα είναι, τα έχουμε για πλάκα. Η προπόνηση 400 είναι πιο δύσκολη από όλες, πόσο μάλλον τον εμποδίο που έκανα εγώ, ακόμα χειρότερα. Οπότε όλο αυτό ήταν ένα σχετικά εύκολο challenge. Φανταστική διοργάνωση, ο κόσμος είναι απίστευτος, όλο το επίπεδο αθλητές, από Ολυμπιονίκες μέχρι ερασιτέχνες αθλητές. Τρέξαμε τα 5 χιλιόμετρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί οι έννοιες εθελοντισμός και αθλητισμός είναι ταυτόσιμες και το Humanity Greece βρίσκεται για δεύτερη χρονιά στο Ναβαρίνο Challenge και όλοι μαζί προάγουμε τις αξίες του αθλητισμού. Ναβαρίνο Challenge είναι μια μοναδική διοργάνωση γιατί προάγει τον αθλητισμό και το γνωρίζει στις μικρές ηλικίες. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που τρέχω με την κόρη μου. Ασταμάτητα όλες αυτές τις συνεχόμενες χρονιές. Τώρα με τα παιδιά μου τρέχω τη διαδρομή, ακόμα μια απίστευτη εμπειρία. Κάθε χρόνο τη ζούμε διαφορετικά, κάθε χρόνο οι αναμνήσεις είναι διαφορετικές. Σε τόσο κόσμο, σε τόσα παιδιά, κάθε χρόνο βλέπουμε ότι ο δεσμός δυναμώνει, μεγαλώνει. Ένα event πάρα πολύ όμορφο, με πάρα πολλές δράσεις. Έχει τα πάντα που μπορείς να κάνεις, να δοκιμάσεις πράγματα που δεν έχεις κάνει ποτέ. Ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί φέτος είχαμε και παιδιά στις δράσεις μας. Οπότε είναι συναρπαστικό το να κάθεσαι με τα παιδιά, να τους εξηγείς πώς είναι το άθλημά σου, ποιοι είναι οι κανόνες. Η λέξη κλειδί, γιατί δίνεται η δυνατότητα στην οικογένεια, σε κάθε οικογένεια, να μάθει στα παιδιά του μέσω της διοργάνωσης αυτής τον αθλητισμό. Ήταν μια ακόμα καλύτερη χρονιά από πέρυσι. Φέτος είχαμε πολύ περισσότερες συμμετοχές και στο μπάσκετ. Και σας περιμένουμε εδώ και την επόμενη χρονιά. Την πρώτη χρονιά που ήρθα, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά μου, δεν είχα καταλάβει τον παλμό του πόσο κοντά φέρνει τους ανθρώπους. Νομίζω ότι φεύγοντας αυτή τη χρονιά, η λέξη είναι οικογένεια.